Και λέει, ποιος θυμάται τώρα, είναι πολύ πίσω, είναι πολλά χρόνια πίσω αυτά τα πράγματα, έχουν τελειώσει. Πήρατε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πήρατε το ΝΑΤΟ. Επιχειρήματα τα οποία είναι όχι απλώς αβάσιμα και είναι αστεία. Αλλά άρχισα σιγά σιγά να βγαίνουν και κάποιες δηλώσεις άλλης μορφής. Βγαίνει ο πράσινος Κομπετίτ και λέει, παραδείγματος χάρη, παρότι είναι ευρωβουλευτής που βγήκε με λίστα στην Ιταλία, λέει, ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξεως που πρέπει να δούμε. Να δει η Γερμανία. Και μέσα από ένα έτσι κρεσέντο διαφορετικό δηλώσεων φτάνουμε και στην περίφημη ματιά ηθική που πρέπει να ρίξει η Γερμανία κατά τη δήλωση του Σόιμπλε πάνω στο θέμα των επανορθώσεων. Δεν υπάρχει θέμα επανορθώσεων, αλλά να δούμε κάτι υπάρχει, κάτι έχει γίνει εκεί στην περιοχή, στην Ελλάδα, κάτι έγινε εκείνα τα χρόνια, να το δούμε από ηθικής πλευράς. Και είναι ο λόγος για τον οποίο την ίδια στιγμή, αγαπητές κυρίες και κύριοι, η Γερμανία έκανε όλη αυτή την επίθεση απέναντι στον ελληνικό λαό και στην πατρίδα μας, που δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια, που είναι κουραντισμένος, η κρίση, η οικονομική, η κοινωνική, η πολιτική, όλα αυτά, λέγοντας τι, θυμήθηκαν οι Έλληνες, λέει τώρα, θυμήθηκαν ότι υπάρχουν οφειλές. Και επομένως, μιλάνε για το δάνειο και το αναγκαστικό δάνειο διότι θέλουν να εσωφαρίσουν, θέλουν χρωστάνε και βρήκαν έναν τρόπο έτσι. Φυσικά δεν υπάρχει μεγαλύτερη αθλειότητα διότι το ζήτημα των επανορθώσεων μπορεί μεν να μην τέθηκε με μία πειθό και με μία συνέχεια σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή, αλλά ακούσατε το 46 στο Παρίσι, είμαστε εκεί, μιλήσαμε. Στη συνέχεια υπήρχαν σε όλη τη διαδρομή, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι εντυπωσιακά. Και όχι μόνο η έκθεση του Αγγελόπουλου. Ο Μαλώνης ο οποίος ανέφερε κάτι που είναι σημαντικό, σας διαβάσω και μια διάταξη που κατά σύντοση την έχει. Λέει πολύ σωστά ο Μαλώνης, δεν έχουμε τη συνεργή και τα λοιπά. Έχουμε, είναι διανόμο αυτό, του 1952, είναι ο νόμος 2023, περιλήξεως της μετά της Γερμανίας εμπολέμου καταστάσεως. Τερματίζεται η εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών από 306-51. Προσέξτε όμως τι λέει αμέσως μετά. Και είναι νόμος που ισχύει και δεσμεύει τις κυβερνήσεις και την παρούσα. Υπό την επιφύλαξη της δια της συναρτησιωμένης συνθήκης ειρήνης, ρυθμίσεων των εκ του πολέμου προκυψάντων ζητημάτων και υφισταμένων διαφορών. Και αμέσως μετά, ο Μανώλης σας αποκάλυψε ότι δανείσατε. Πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Ότι τους χαρίσαμε και τα χρέη στην περίφημη συμφωνία του 1953. Έτσι, τα εξωτερικά χρέη της Γερμανία ήταν σε μια κατάσταση ισοπεδωμένη. Είναι αυτό που λέμε στο ρωμαϊκό δίκαιο, ντεμπελάτσιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Ισοπαίδωση. Η Γερμανία λοιπόν, ή πήγανε τότε όλοι οι σύμμαχοι και η Ελλάδα και είπανε τα εξωτερικά χρέη. Μηδέν. Και προσέξτε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η συμφωνία που έγινε τότε στο Λονδίνο, έτσι, είπε ότι τα θέματα των επανορθώσεων αναβάλλονται μέχρι οριστικού διακανονισμού του γερμανικού ζητήματος. Δηλαδή, μέχρι τη σύναψη ειρήνης μεταξύ των συμμάχων και της Γερμανίας. Πότε έγινε αυτό? Το ζήτημα διευθετήθηκε. Το 1990 ενοποιήθηκαν οι δύο Γερμανίες. Η συνθήκη της Μόσχας όμως 4-2 που υπογράψανε τότε με περίεργες συνθήκες και όρους δεν είναι, λέει, συνθήκη ειρήνης. Και φυσικά πείσανε τους Ρώσους κυρίως, οι Αμερικανοί ήταν λίγο πιο έτσι από δίπλα, να μην τεθεί θέμα επανορθώσεων. Η συνθήκη της Μόσχας, συγγνώμη, η συνθήκη της Μόσχας του 1990 η Γερμανία είναι, μα δεν είναι συνθήκη ειρήνης και φυσικά δεν λέει τίποτα για επανορθώσεις. Αυτή είναι η αθλειότητα την οποία κάναμε, την νομική παράληψη, την οποία η ελληνική δημοκρατία θα έπρεπε να τα θέσει. Λίγο σύντομα, περί ηθικής. Να προσπαθήσω λίγο να αποκωδικοποιήσω λίγο τα ζητήματα ηθικής τάξης για τη Γερμανία και ταυτόχρονα για την πατρίδα μας. Η ηθική επιβάλλει, κυρίες και κύριοι, τη διατήρηση της ζωντανής, της συλλογικής μνήμης για τα θύματα της φρίκης του χτες.
η Ευρώπη των αρχών, των αξιών και της δημοκρατίας, αυτό επιβάλλει. Πέρα και από το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρώπη πέρυσι υιοθέτησε μία μέρα μνήμης των θυμάτων των ολοκαυτωμάτων από τον ναζισμό. Είναι 23 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι είναι η μνήμη σεβασμού στα θύματα, είναι ένα απόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής συνείδησης, που επιτάσσει δεσμεύσεις όλους και φυσικά και στη Γερμανία, η οποία θέλει να έχει την αρχηγία αυτή την περίοδο και όχι μόνο στην περιοχή. Αλλά αυτό σημαίνει αλήθεια, σημαίνει απόδοση ευθύνης, σημαίνει απόδοση δικαιοσύνης, ποινική καταστολή των υπευθύνων. Ναι, να τους κυνηγήσουμε και τώρα. Γιατί το Wiesenthal κυνηγάει και το καλοκαίρι τους τελευταίους ηλικιωμένους οι οποίοι ήταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και λέει κιόλας το Wiesenthal? Γιατί αυτοί έβλεπαν, ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα. Άρα είναι εγκληματίες πολέμου και εγώ θέλω συμβολικά να τους τιμωρήσω. Συμβολικά. Η ηθική επιβάλλει στη Γερμανία να αναγνωρίσει ουσιαστικά την υποχρέωση επανόρθωση των θυμάτων. Μίλησε ο Μανώλης για τον καταπληκτικό στρατό αυτό. Μα αυτός ο καταπληκτικός στρατός, αυτή η μεραρχία Εντελβάης, ξέρετε τι έκανε στο κομμένο? Κάθονε στο δέντρο νήπια 7 μηνών, τα σταύρωνε και τους έβαζε βαμβάκι στο στόμα και τα άναβε φωτιές. Η Εντελβάης, το καμάρι της Βέρμαχτ, άνοιγε χιλίες, έβγαζε μήτρες, έβρια, έκοβε στήθη, έβγαζε μάτια, οι μεγάλοι πολεμιστάδες, απέναντι σε αμάχους. Και αυτό που αναφέρω που είναι στο κομμένο, έγινε παντού στα 90 ολοκαυτώματα, όπου να δεις κάθε μια εβδομάδα, το λέω και το ξαναλέω, γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι όρθιοι. Κάθε εβδομάδα υπάρχει ένα ολοκαύτωμα, μια εκδήλωση μνήμης στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τόπος. Εμείς ίσως στην Πελοπόννησο, δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε και έχουμε μόνο τα καλά, δεν θυμάμαι να έχουμε άλλο. Και το μόνο δεν άκυρο, έχουμε και στην Πελοπόννησο πολλά. Επομένως, η ηθική επιβάλλει λοιπόν αναγνώριση της υποχρέωσης επανόρθωσης. Και επειδή σαφής είναι πρακτική, διότι δεν υπάρχουν απαράγατα εγκλήματα, αυτό σημαίνει ότι το Τρίτο Ράιχ, η Γερμανία, διάδοχος του Τρίτου Ράιχ, πρέπει αυτά τα πράγματα να τα αναγνωρίσει. Η ηθική επιτάσσει η Γερμανία να εγκαταλείψει την προκλητικά αλαζονική της στάση απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο, είναι εκδήλωση και απόδειξη ενός νομικού πολιτισμού. Πολιτικής ευπρέπειας απέναντι στα θύματα και τη συλλογική ιστορική μνήμη, καθώς και αυθεντική διάθεση αποκατάστασης δημιουργίας καλών σχέσεων μεταξύ των λαών. Η ηθική επιβάλλει να αναγνωρίσει η Γερμανία τη νομική δυνατότητα προβολής αξιώσεων επανορθώσεων. Ακούστε τι κάνει η Γερμανία, ακούστε τι κάνει και η πατρίδα μας η περίεργη. Η Γερμανία δεν επιτρέπει σήμερα, συνένωμη της τάξη, να προσφύγει κάποιος θύμα και να εγκαλέσει τη γερμανική κυβέρνηση και να ζητήσει αποκατάσταση. Εάν πας εκεί και ασκήσεις μια προσφυγή στο γερμανικό δικαστήριο, θα απορριφθεί. Δεν προβλέπεται να υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Σε όλα τα άλλα δικαστήρια τα εθνικά, στην Ελλάδα παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να προσφύγει το θύμα, διότι αφού είπαμε ότι έχει εντελοδικία η Γερμανία, δεν μπορεί να προσφύγει. Δεν συζητάς με την Ελλάδα, δεν θες να συζητήσεις με την Ελλάδα οτιδήποτε αφορά για τις επανορθώσεις και για τα θύματα. Άρα αυτό σημαίνει ότι την υποχρέωση την οποία έχει στη διεθνή, η οποία μάλιστα είναι μια υποχρέωση που τονίστηκε εξαιρετικά με το δικαίωμα των θυμάτων στην αποκατάσταση, είναι μια εκπληκτική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Βέβαια οι άθλοι Γερμανοί δεν την ψήφισαν, μόνοι αυτοί, στη Γενική Συνελεύση δεν το ψήφισαν, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα. Μιλάει για τα θύματα και την υποχρέωση αποκατάστασης. Και εκεί λέει συγκεκριμένα αυτό το κείμενο, ότι πρέπει να παίρνεις τα κατάλληλα μέτρα στην εσωτερική σου ένωμη τάξη ή στο διεθνές πεδίο. Δηλαδή θα διευκολύνεις, να περιλάβω την πατρίδα τώρα.
Αυτό, κυρίες και κύριοι, σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση, όχι ασκώντας διπλωματική προστασία να πάμε στο εξωτερικό, στο εσωτερικό της, να προστατεύσει τα δικαιώματα των θυμάτων και επομένως να δημιουργήσει τις δυνατότητες τις νομικές προκειμένου να υπάρχει αποκατάσταση. Ένας κανόνας όταν δεν πραγματώνεται, δεν υλοποιείται, αναιρείται η ράτσιο, ο λόγος που, για τον οποίο τον κάναμε. Εδώ κάναμε πριν από τη Χάγη, το 1899-1907 είναι αυτοί οι κανόνες που λέει ότι το θύμα της παραβίασης θα υποχρεούνται σε επανόρθωση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το νυχτερινό τηλεφώνημα του Γιάννη Σταμούλη, μεσάνυχτα και κάτι. Το άρθρο 3 που λέει έχει άμεση ισχύ, ήθελα να το επικαλεστεί. Από εκεί ξεκίνησε. Λοιπόν, και κάναμε μεγάλη συζήτηση, έγινε μεγάλη συζήτηση και στο δικαστήριο της Χάγης. Έχει υποχρέωση λοιπόν, έχει υποχρέωση να πάρεις τα μέτρα. Δεν τα παίρνεις, παραβιάζεις την υποχρέωση. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Ας υποθέσουμε ότι αύριο αποφασίσουμε, γιατί νομίζω ότι έχει έρθει ο καιρός στενά. Να κινηθούμε. Ακόμα και κατά της ελληνικής δημοκρατίας. Τα θύματα. Διότι δεν προστατεύει τα δικαιώματα τα οποία υπάρχουν. Και έχουν όλοι αυτοί οι νύχτες. Κάθε στάση. Για να προχωρήσει αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και έναν καλό δικαστή, ο οποίος θα έχει την ίδια ευαισθησία για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Γιατί ξέρετε, δυστυχώς, οι εξελίξεις του δικαίου δεν αποκσταλώνουν πάντοτε τις εξελίξεις στην κοινωνία. Και αυτό που είναι κοινό αίσθημα σαν για μας, δεν είναι απαραίτητο και στο δίκαιο. Ξέρετε τι μπορεί να πει ένα δικαστήριο. Αυτή είναι πράξη κυβερνητική, είναι πράξη κυβέρνησης, είναι πολιτική απόφαση, είναι όπως κάνω πόλεμο, κάνω το έρθρο και άρα δεν μπορώ εγώ από δικαστής να το ελέγξω. Κατά την άποψή μου όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς να μην προχωρήσει και να μην εξετάσει τις δυνατότητες να πάει εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον παρέλθει ο εύλογος χρόνος, που για μένα ο εύλογος χρόνος τελειώνει για την κυβέρνηση, αυτό εδώ δεν είναι λίστα Λαγκάρντ. Επιτρέψτε μου την έκφραση για να το έχεις στο σιρτάρι σου και να μην το βγάζεις. Εδώ είναι ιστορία. Είναι η μνήμη και επομένως δεν νομίζω ότι καμιά κυβέρνηση μπορεί να το κρατάει στο σιρτάρι για πολύ καιρό. Θα πρέπει να πάρει μια θέση. Εκτός εάν αποφασίσει αυτό που θύμισε ο Ματώλης, ότι υπάρχει μια νεφελώδη έκφραση στο δεύτερο μνημόνιο ότι η Ελλάδα, ότι δεν θα υπάρχει συμψηφισμός απαιτήσεων αξιώσεων. Κανείς δεν ξέρει τι λέει ο ποιητής εκεί πέρα, δεν ξέρω τι θέλει να πει. Μακάρι να μην είναι έτσι, γιατί διαφορετικά θα έχουμε άλλα δικαστήρια μετά. Και ο λόγος είναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αβραμόπουλος, όταν έστειλε αυτό το πόρισμα εις τον νομικό σημείο του κράτους, είχε μια ανταλλαγή πυρών με τον κύριο Σόιμπλε. Του είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, για πρώτη φορά, έστω και αν δεν το πίστευε, δεν ξέρω. Τώρα δεν είναι υπουργός εξωτερικών και δεν μπορώ να πω τίποτα. Ο Μανώλης, όταν έκανε όμως την ερώτηση μαζί με τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, και έγινε μια σημαντική, για πρώτη φορά τόσο εκτεταμένη πρώην ερησίας διατάξεως συζήτηση, η άλλη πριν τις εκλογές ήταν για αυτή σημαντική, αλλά εκεί ο υπουργός είπε, ο φάκελος άνοιξε για να κλείσει. Δεν ξέρω αν θα κλείσει, αλλά ο φάκελος αφού άνοιξε και είναι ανοιχτός, θα πρέπει να προχωρήσει. Και είπε ο Γραμμόπουλος ότι είναι εμφανές ότι έχουμε διαφωνία με τη Γερμανία. Το είπε πρώτη φορά αυτό. Έχουμε νομική διαφορά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα αποφαθούν τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Και έρχομαι εδώ στην άλλη αθλειότητα της Γερμανίας. Δεν είναι ηθικό αυτό το οποίο έκανε. Αναγνώρισε τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου Γερμανία το 2008, βάλτε πόση καθυστέρηση από το 45 που έγινε το δικαστήριο, τέλος πάντων, και εξαιρεί από τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου
ό,τι υποθέσεις ανατρέπουν στο παρελθόν, ουσιαστικά στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Νομικά δικαιούται. Ναι, είναι δικαίωμα του κάθε κράτους και η Ελλάδα έχει κάνει επιφύλαξη και λέει, ας πούμε, τα θέματα ασφάλειας των νησιών κτλ. Για στρατιωτικές δραστηριότητες εκφεύγουν της αρμοδιότητας του Διεθνούς Δικαστηρίου. Εδώ όμως συνδυάζεται αυτό με τα, όλα αυτά τα προηγούμενα. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με πράγματα τα οποία ξεπερνούν. Μιλάμε για άλλες αρχές, για άλλες αντιλήψεις. Και επομένως, αυτό το οποίο κάνει η Γερμανία είναι ανήθικο. Δεν είναι ηθικό επίσης, κυρίες και κύριοι, αυτό που κάνει η Γερμανία, η οποία εκμεταλλευόμενη την αδυναμία της Αθήνας στην τρέχουσα περίοδο, όλη αυτή η σιωπή και η παθητικότητα των κυβερνήσεων. Θυμηθείτε, δεν μιλάμε γιατί έχουμε γερμανικές εκλογές, 18 Σεπτέμβρη. Ήταν ένα πρόσχημα στην πραγματικότητα. Και κάτι για να δούνε, κάτι το οποίο θα έρθει και είναι υποχρεωμένοι κάποια στιγμή να το αντιμετωπίσουν. Γιατί είμαι πεπισμένος βαθύτατα ότι θα έρθει η στιγμή που θα έρθει, θα καθίσουν στο τραπέζι να συζητήσουν πράγματα. Λέω στο τραπέζι, διότι δεν συμφέρει μια χώρα σαν τη Γερμανία να βρεθεί μπροστά σε ένα δικαστήριο. Είτε είναι εθνικό, είτε είναι διεθνές. Και με την έννοια αυτή, είναι εξαιρετικά ανήθικο αυτό που κάνει η Γερμανία με την εδώ της πρεσβεία, η οποία γυρίζει αυτή την περίοδο την πατρίδα μας. Βρίσκει θύματα σε χωριά και πόλεις που περνούν δύσκολα και προσφέρει κάποια ψίχουλα τάχα να τους βοηθήσει για να φτιάξουν το καμπανάκι της εκκλησίας, για να πάρουν ένα συσίτιο για τους άπορους του χωριού, να πάρουν δε μερικά έσχος, κυρία μου, ναι, έσχος. Εδώ είμαστε λοιπόν ακριβώς. Εδώ είναι ακριβώς λοιπόν. Αυτό που σας είπα είναι μία πραγματικότητα που σχετίζεται με την αντίληψη την οποία έχει ο καθένας και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να το έχει δει, να το έχει αντιμετωπίσει. Γιατί πραγματικά το να επιχειρείς να διασπάσεις την ενότητα των Ελλήνων, κυρίως του ελληνικού αιτήματος, το αίτημα είναι αυτοτελές. Δεν κάνει, δεν ξεχωρίζει, δεν θα συζητήσει η Γερμανία με τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, τον Δήμαρχο Βιάννου, τον Δήμαρχο Κομμένου, τον Δήμαρχο Κερδηλίων και με τους κατοίκους θύματα για να δει τι μπορεί να κάνει. Η ελληνική κυβέρνηση θα συζητήσει. Η ελληνική κυβέρνηση η οποία θα βάλει τα πράγματα κάτω και θα τα εκθέσει. Να πω και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν στη διάρκεια της δικτατορίας με αυτό το επέσχυτο καθεστώς που είχαμε, που μας διαλύσανε. Είναι δυνατόν να τολμούν να θέσουν, να προσφεύγουν στο Κομπλέντς, που ήταν το διασυμμαχικό διαιτητικό δικαστήριο, και να θέτουν θέματα αποζημιώσεων ιδιωτών, μια υπόθεση την οποία την κερδίσαμε. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. 72, 73, 74. Αξιώσεις Ελλήνων θυμάτων, από το παρελθόν που τέθηκαν και η Γερμανία έχασε. Να πω και κάτι για το μύθο, στην οποία και εγώ κάποια στιγμή είχα αρχίσει να σκέφτομαι αν πραγματικά είναι τα πράγματα έτσι. Εγώ από τα περαμέντω δεν πιστεύω μόνο στον άνθρωπο, πιστεύω στη δικαιοσύνη, πιστεύω σε αυτές τις αρχές. Δεν μπορεί να προχωρήσεις σε έναν κόσμο διαφορετικό, ειρηνικό, συμφιλίωση των λαών. Αν το δίκαιο δεν προχωράει και αν η δικαιοσύνη δεν είναι παρούσα. Πιστεύω σε δικαιοσύνη, έστω και αν είναι δύσκολη. Λέει ο φίλος μου Αντώνης, ο Μπρεγιάς, που έχει δει λίγο τα θέματα του Δανείου περισσότερο από νομικής πλευράς. Είναι πιο εύκολο να το διεκδικήσουμε αυτό νομικά. Είναι όπως καταλάβατε, όπως το εξήγησε και ο Μανώλης προηγουμένως, ότι όταν έχεις μια παραδοχή, όταν η Γερμανία 6 μέρες πριν από την αποχώρηση της από την Αθήνα είχαν καταβάλει μια δόση. Κάνουν ήδη επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εξαερώσουμε, δεν γίνεται. Στα άλλα μπορεί να συζητάνε διάφορα,
πόσες γέφυρες πέσανε, πόσοι άνθρωποι σκοτωθήκανε, πόσα, να λένε διάφορα πράγματα. Εκεί δεν μπορούν να πούνε. Και το ζήτημα είναι τι ακριβώς κάνεις. Τι ακριβώς γίνεται. Διεκδικείς σε ένα διεθνές διασυμμαχικό, προσέξτε, τρεις δικαστές Γερμανοί, διαιτητές. Από ένας διαιτητής από τις τέσσερις συμμαχικές χώρες. Εφτά. Και τρεις άλλοι, οι οποίοι φτάνουν στους δέκα. Τι λέτε. Κάνεις την προσφυγή. Εγώ λέω ναι. Εγώ λέω ναι. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν δεδομένα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν δεδομένοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι αναγνώρισαν το 1946 στη διάσκεψη του Παρισιού και είναι οι Αμερικάνοι, είναι οι συμμαχοί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πολεμήσαν και για μας, οι Εγγλέζοι, οι Νεοζηλανδοί, όλος αυτός ο κόσμος, δεν μπορούν να αρνηθούν πράγματα. Δεν είναι μόνο νομικό, δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι πρώτιστα ηθικό. Και κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το παραμερίσουμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα πάντα. Κυρίες και κύριοι, αρνούμαστε να ξεχάσουμε. Διεκδικούμε την αλήθεια σαν πρόταγμα ηθικής τάξης. Απαιτούμε η Γερμανία να αναλάβει τις ευθύνες της. Αυτές που τις αναλογούν βάσει της διεθνούς νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου. Απαιτούμε τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων από τη Γερμανία για τα θύματα. Ζήτημα ηθικό, νομικό, πολιτικό. Με βαθύτατο συμβολισμό σήμερα για τον κόσμο και τις εξελίξεις. Έναν κόσμο που προσπαθεί να γίνει πιο ελληνικός, πιο δημοκρατικός, με σεβασμό για τον άνθρωπο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Τα θύματα ζητούν δικαίωση. Κάθαρση. Δείτε, τα θύματα δεν είναι αριθμοί ψυχροί, στατιστικές που βλέπουμε σε διάφορα βιβλία. Είναι οι μαχητές, είναι οι αντιστασιακοί, είναι οι αντάρτες, είναι οι εχμάλωτοι. Είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, τα νήπια, αυτοί που πήγαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι Εβραίοι, οι Ρωμά, Έλληνες. Όλοι αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο και υπάρχουν και κυτρινισμένες φωτογραφίες ακόμα. Η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει για λογαριασμό αυτών των θυμάτων, των πολιτών της, της επανορθώσεις. Είναι νομική πρωτίστως πολιτική και ηθική υποχρέωση. Να προβεί αμέσως τα κατάλληλα μέτρα και σύμφωνα με τη διπλωματική πρακτική, προκειμένου να υποχρεώσει τη Γερμανία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα ακόμα και με προσφυγές στα διεθνή όργανα. Διαδηλώνουμε την ετοιμότητά μας να διεκδικήσουμε σαν πολίτες, ως πολίτες της επανόρθωσης. Το παράδειγμα του Μανώλη του Γλέζου, του Εθνικού Συμβουλίου και όλων αυτών οι οποίοι έξω και πέρα από το Συμβούλιο αγωνίζονται χρόνια, αυτό ας το κάνουμε ένα πρόταγμα. Ας ξανακερδίσουμε πάλι τον νομικό πολιτισμό της Ευρώπης. Είμαστε όρθιοι και προχωράμε. Και προχωράμε γιατί θέλουμε να είμαστε όρθιοι. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε αυτή τη στιγμή στο μέρος των ερωτήσεων από το κοινό.